Γεια χαρά σε όλους και σε όλες, βίντεο νούμερο 63. Τρέχει η εβδομάδα της Τούμπας. Πλησιάζουν οι μέρες για το πολύ μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής. Ίσως το πιο κατά προσέγγιση πριν από τη διεξαγωγή του αμφίρομο παιχνίδι που θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Είναι αλήθεια ότι παίζει η πρωταθλήτρια Νταμπλούχος σε μια πολύ καλή φόρμα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι σε σχέση με τους άλλους διεκδικητές, βασικά τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι το χάνει το τρένο, όσο πιο δυνατός αντίπαλος στη διεκδίκηση του τίτλου, γιατί είναι φορμαρισμένος, γιατί παίζει καλό ποδόσφαιρο, γιατί κάποια πράγματα που τα βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο οφείλουμε να τα παραδεχόμαστε. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μεταμορφωθεί προς το καλύτερο φέτος. Να το πω και πιο απλά, ουδής περίμενε μετά από την πολύ εύκολη νίκη της ΑΕΚ στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στη Νέα Φιλαδέλφεια, ότι θα ακολουθούσε αυτό που βλέπουμε από τον ΠΑΟΚ. Έτσι, μια τρομερή μεταστροφή προς το καλύτερο. Πήρε τρομερή ψυχολογία επίσης με τη νίκη του στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Πήγε στο Καραϊσκάκης, τους έβαλε 4 και από εκεί και πέρα βρήκε ένα μονοπάτι στο οποίο αλλάζει πρωταγωνιστές. Εμφανίζει παίκτες που έχουν πολύ ταλέντο μεσοεπιθετικά και οι οποίοι διαφοροποιούνται και βοηθούν την ομάδα τους να παίρνουν τα παιχνίδια, το πιστεύουν και εκείνοι μέχρι το τέλος, έχουν, ας το αναγνωρίσουμε, ένα μέταλλο πολύ καλής ομάδας που θα διεκδικήσει στο τέλος το πρωτάθλημα, όπως και η ΑΕΚ. Δεν θέλω να καθίσω να σκεφτώ τι θα φέρει μια ενδεχόμενη ήττα, δεν το βλέπω έτσι. Νομίζω ότι το παιχνίδι και σε αυτή την κατάσταση που είναι η ΑΕΚ εξαρτάται πρώτα από τον ίδιο τον εαυτό της, το πώς θα παρουσιαστεί εκείνη, το τι θα βγάλει στον αγωνιστικό χώρο, την πνευματική της κατάσταση που είναι ξανά σε top επίπεδο μετά από ένα πολύ δύσκολο διάστημα, με αναποδιές, με τραυματισμούς, με άσχημα αποτελέσματα, και φυσικά το know-how που έχει αποκτήσει η ομάδα στα ντέρμπι, καθώς έχει να ιτηθεί, δεν ξέρω και εγώ από τότε, νομίζω από εκείνο το παιχνίδι κυπέλου με τον Ολυμπιακό ενός σε ντέρμπι εν μέσω των play-offs. Μια ήττα στο Καραϊσκάκης που δεν είχε και καμία ουσία, καθώς είχε πάρει την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Η ΑΕΚ πρέπει λοιπόν να είναι αυτή που μας έχει συνηθίσει, και αν αυτό συμβεί, θεωρώ ότι θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και την εξέλιξη του ντέρμπι. Ξαναλέω, χωρίς να υποτιμώ τον αντίπαλο, που είναι ξεκάθαρα μια πολύ καλή ομάδα. Τώρα, όσον αφορά στα διλήμματα τα αγωνιστικά, αν υπάρχουν τέτοια στο μυαλό του Αλμίδα, γιατί εμείς μπορεί να τα σκεφτόμαστε, αλλά εκείνος ενδεχομένως να τα έχει ξεκάθαρα στο μυαλό του. Παράδειγμα, το πόνισε η Λιβάη στην κορυφή της επίθεσης. Θεωρώ και ότι οι απαντήσεις είναι μπροστά μας. Δηλαδή, αν ο Λιβάη είναι καλά από άποψη αντοχών και ικανότητας να βγάλει αυτό το παιχνίδι της έντασης που χαρακτηρίζει ούτως ή άλλως και τον ίδιο τον εαυτό του, έτσι, για 90 λεπτά ή τέλος πάντων για 60 λεπτά για να μπει ο πόνισε μέσα, τότε πηγαίνεις με τον Γκαρσία. Ο Γκαρσία είναι ο βασικός φόρτης της ομάδας, άσχετα το μπαμ που έχει κάνει ο Πόνσε στα τελευταία παιχνίδια, έχει σκοράρει 7 φορές σε 3 μάτς. Ο βασικός φόρτης της ομάδας είναι ο Λιβάη, και ο Λιβάη είναι επίσης αυτός ο οποίος έχει αυτή την θαυμαστή ικανότητα να δημιουργεί φάση και για τον εαυτό του, να παίζει στο χώρο, να ταλαιπωρεί πάρα πολύ τους αντίπαλους στόπερ, να τους βάζει δύσκολα, να τους μπερδεύει και γύρω του όλοι να γίνονται καλύτεροι μέσα από συνδυαστικό παιχνίδι. Αν ο Λιβάη λοιπόν είναι καλά, ο Λιβάη θα παίξει. Τώρα, ένα ακόμα σκεπτικό που ο προπονητής μπορεί να υποστηρίξει με το Λιβάη είναι αυτό του να πάρει και λίγα μέτρα πιο πίσω. Όχι φυσικά να στήσει την ΑΕΚ έξω από τη μεγάλη περιοχή της, αυτό δεν το κάνει ποτέ ο Αλμέιδα. Απλά να μην έχει τόσο πολύ ψηλά την άμυνα μέχρι το όριο της μεσαίας γραμμής σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, όταν μάλιστα απέναντί της έχει αυτό τον ΠΑΟΚ που η πραγματικότητα είναι ότι διαθέτει σφαίρες, έτσι, μεσοεπιθετικά, ειδικά στις πτέρυγες. Πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές, πολύ ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, ικανούς, και τα μπακ του ανεβαίνουν πολύ καλά, οπότε του δίνει ο Λιβάη την ικανότητα να πάρει μέτρα πιο πίσω, όχι πολλά ξαναλέω, ώστε να τον ψάξει στο χώρο. Είδαμε, θεωρώ, μια προσέγγιση που ίσως μοιάζει λιγάκι στα τελευταία λεπτά του προηγούμενου παιχνιδιού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αν υπάρχει ερώτημα για το κέντρο της άμυνας, αφορά στο Κάλενς ή Μουκουντή, με το σκεπτικό ότι ο Κάλενς είναι ο βασικός στόπερ της ομάδας στα τελευταία μάτς που ο Μουκουντή έλειπε. Ο Μουκουντή έχει παίξει ένα παιχνίδι
όλο και όλο ολόκληρο σε αυτή τη διαδικασία στο Κόπα Αφρικα στις 15 του Γενάρη, έκτοτε έπαιξε μόνο ένα λεπτό. Άρα αγωνιστικό ρυθμό δεν έχει ο Μουκουντή. Την Κυριακή θα συμπληρωθούν από 15 Γενάρη που έπαιξε ολόκληρο παιχνίδι μέχρι 11 Φλεβάρι που θα έχουμε την Κυριακή. Είναι σχεδόν μήνας, έτσι, με μόλις ένα 90 λεπτό. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι από τη στιγμή που ο Κάλινς ήταν επίσης πολύ καλός, να υπάρχει εδώ ένας προβληματισμός για τον προπονητή. Εγώ δηλαδή τον βλέπω περισσότερο στο κέντρο της άμυνας παρά στην κορυφή της επίθεσης. Να είναι καλά ο Βίντα φυσικά πρώτα απ' όλα, να είναι ο βασικός. Και ο Κάλινς θα έχει πάει καλά και με το Βίντα και με το Μίτογλου. Θεωρώ ότι είναι και φορμαρισμένος, είναι και σε κατάσταση που δεν σε ανησυχεί. Μπορείς να τον εμπιστευτείς και είναι και λίγο πιο γρήγορος από τον Μουκουντή. Θεωρώ ότι όλα αυτά ίσως του δίνουν αυτή τη στιγμή ένα προβάδισμα. Τα άκρα της άμυνας, και αυτός ο Χατζησαφή δεν αποκλείεται, συνεχίζει αυτό το Ιράν. Λοιπόν, θα ήταν χρήσιμος ο Χατζησαφή σε αυτό το παιχνίδι, λόγω εμπειρίας περισσότερο. Ο Πήλιος όμως τα πηγαίνει πολύ καλά. Δεν ξέρω αν ο Πήλιος είναι απόλυτα έτοιμος, θα μας το δείξει στο παιχνίδι και αν πάρει θέση βασικού. Και εδώ αφήνω ένα μικρό ενδεχόμενο να δούμε αλλαγές και στις δύο άκρες της αμυντικής γραμμής της ομάδας, στα δύο άκρα. Να πάει δηλαδή ο Ρώτα δεξιά και ο Σιντιμπέ αριστερά ή το ανάποδο. Ξαναλέω, λόγω εμπειρίας και τίποτα. Και για τίποτα περισσότερο. Νομίζω ότι ο Πήλιος δικαιωματικά αξίζει να έχει μια θέση στη βασική ενδεκάδα σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά είναι καθαρά θέμα προπονητή και πώς τον βλέπει και σε πνευματικό επίπεδο εν όψη ενός τόσο πολύ δύσκολου και κρίσιμου παιχνιδιού. Ο Γιόνσον επιστρέφει και θα είναι στη μεσαία γραμμή και αυτό είναι πάρα πολύ καλό νέο. Να έχει και έναν κανονικό κόφτη εκεί. Από εκεί και πέρα οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Επιστρέφει ο Γκατσίνοβιτς. Θα περιμένουμε τον Άμπραμπατ. Αν θα το ξεπεράσει αυτό που του συνέβη, ένα τράβηγμα ελπίζω να είναι στον οπίστιο Μυριαίο. Αν εξελιχθεί σε θλάση, θα είναι εκτός Τούμπας. Το έπαθε και αυτός στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει ο Ηλίασον για δεξιά. Υπάρχει ο Φερνάντες για backup. Δηλαδή δεν είναι εκεί το πρόβλημα το μεγάλο της ΑΕΚ. Και ο Άμπραμπατ είναι το τακτικό κομμάτι, η δύναμή του και η προσωπικότητά του που θες σε αυτά τα παιχνίδια. Αλλά όπως και να έχει, οι λύσεις υπάρχουν. Γενικά η ΑΕΚ είναι γεμάτη, η εξαίρεση με το Σιμάνσκι, εντάξει, επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι είναι μια καλή περίοδος για την ομάδα που έχει μόνο ένα παιχνίδι ανά εβδομάδα και αυτό της δίνει τη δυνατότητα να δουλεύει σωστά μεσοβδόμαδα, να αποφορτίζει τους παίκτες, να έχει περισσότερη ξεκούραση και θεωρώ ότι αυτό θα τη βοηθήσει και πολύ να φτάσει στο πικ της. Δεν είναι ακόμα, είναι πολύ κοντά, αλλά θεωρώ ότι θα τη δούμε να κορυφώνει αυτή την απόδοσή της στα playoffs. Τώρα, σε περίπτωση ενός κακού σεναρίου, έτσι, γιατί όλα είναι στο ποδόσφαιρο και παίζεις με μια ομάδα που πράγματι είναι πολύ καλή αυτή την περίοδο, δεν θεωρώ ότι χάνεται τίποτα. Προφανώς μένεις πίσω, αλλά ο χρόνος υπάρχει μπροστά για να ανακάμψεις και μέσα από τα playoffs να φτάσεις εκεί που θέλεις. Δηλαδή, στο μεγάλο στόχο που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος ξανά. Τώρα, όσον αφορά στις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις, αν και είναι πολύ μακριά το καλοκαίρι, μακριά και κοντά μαζί, γιατί οφείλεις ως κλαμπ να προετοιμάζεσαι για την επόμενη μέρα και επειδή δεν ξέρεις και πόσο κοντά θα είναι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτό θα εξαρτηθεί και από το που θα τερματίσει η ομάδα. Πρέπει να έχεις κάνει προεργασία. Οι θέσεις είναι αρκετές που χρειάζονται ενίσχυση. Έτσι, ξέρουμε ότι η ΑΕΚ θα πάρει τερματοφύλακα, θα πάρει δύο μπακ, ένα αριστερά, ένα δεξιά. Πρέπει να το ψάξει στη μεσαία γραμμή της, παρότι έχει πάρει το Λιούμπισιτς, να έχει ακόμα μία λύση. Γιατί με το Γαλανόπουλο δεν ξέρω αν θα υπάρχει συνέχεια μετά το καλοκαίρι. Θα το δούμε, εξαρτάται και από τον ίδιο, εξαρτάται και από την ομάδα. Παρότι έχει συμβόλαιο, το θέμα είναι να είναι όλοι ικανοποιημένοι, να παίζει και εκείνος, να παίρνει και ομάδα πράγματα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι έναν μέσο ΙΑΚ ακόμα θα τον χρειαστεί. Είναι το θέμα του Αραούχο επίσης, και αν εκεί θα μείνει ο Σέρχιο, αν δεν μείνει, θα πρέπει η ΙΑΚ να πάρει παίχτη. Είναι το θέμα του Άμραμπατ, που δεν ξέρω αν θα ανανεώσει, φαντάζομαι πως όχι πλέον. Αλλά αν όντως η ομάδα προχωρήσει σε κάτι άλλο, θα πρέπει και εκεί να φέρει παίχτη. Και υπάρχει και πάντα το ερωτηματικό για τη θέση έξω αριστερά, εκτός αν ο προπονητής πιστεύει ότι καλύπτεται αυτό με τον Λιούμπισιτς, που μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις, να είναι δηλαδή πίσω από τον Γκατσίνοβιτς, όταν ο Γκατσίνοβιτς δεν θα μπορεί. Και το ερωτηματικό του Πισάρο, που πάντα θα αιωρείται και δεν ξέρουμε αν αυτή η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί και να δούμε έναν παίκτη που θα βοηθήσει την ομάδα έστω από του χρόνου. Και αν το πιστεύει και ο προπονητής. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα ζητηματάκια, δεν θα επεκταθώ τώρα. Μπορούμε να κάνουμε όμως αργότερα
ένα σχετικό βίντεο για τις θέσεις, τα προφίλ και όλο αυτό τέλος πάντων που έχει κατά νου Αλμέιδα και πώς αυτό μπορεί να υποστηριχθεί από τη διοίκηση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Με την νίκη στην Τούμπα και τα λέμε μετά από αυτό το ματς.